Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή απέκτησε η Ρούσκα, το εξάχρονο ντόπερμαν του Σταρ, το οποίο διαγνώστηκε με στένωση αυχενικού σπονδύλου. Η αγάπη και η φροντίδα των ανθρώπων του σταθμού, οι οποίοι προμηθεύτηκαν ένα αναπηρικό αμαξίδιο για ζώα, της έδωσαν την ευκαιρία να περπατήσει ξανά. Με την αγάπη και τη φροντίδα των ανθρώπων του Σταρ, η Ρούσκα μπόρεσε να περπατήσει ξανά. Μπράβο το κορίτσι. Η Ρούσκα είναι ένα από τα πολλά σκυλιά του Σταρ. Στα 6 της χρόνια διαγνώστηκε με στένωση αυχενικού σπονδύλου, μια ασθένεια η οποία την άφησε ουσιαστικά παράλυτη. Η αναπηρία της δεν της επιτρέπει να προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες της ως φύλακας, αλλά η διοίκηση του σταθμού δεν ήθελε να ακούσει λέξη για ευθανασία. Οι άνθρωποι φυσικά, και μπράβο τους γι' αυτό, δεν θέλανε να προβούνε σε ευθανασία. Έτσι με καλέσανε. Είχα έρθει πριν λίγες μέρες, την μέτρησα, πήρα διαστάσεις, έκανα ένα σχεδιασμό αμαξιδίου. Μετά από λίγες μέρες ήρθα, την περπατήσαμε και πήγε πάρα πολύ καλά. Χρήστος Γεωργιακάκης, στέλεχος του Σταρ, με έντονα φιλοζωικά αισθήματα, ζήτησε την βοήθεια του Βασίλη Τζιγκούρα, ο οποίος κατασκευάζει αναπηρικά αμαξίδια για ζώα, και πλέον το εξάχρονο ντόπερμαν απέκτησε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η Ρούσκα μπορεί πια να απολαμβάνει τις βόλτες της με τη φροντίδα των ανθρώπων του Σταρ και την παρέα της αγγέλης της, και το μόνο που έχει να πει είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους την προσέχουν. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το Pet Show είναι και αυτή τη χρονιά μαζί σας. Τρίτη σεζόν. Η εκπομπή θα είναι πλέον μισάωρη για να είμαστε πιο ευέλικτοι, να μην σας κουράζει με ωριαία προβολή. Και έχουμε μαζί μας, αν ανοίξει το πλάνο, θα δείτε την Ρούσκα, τον ντόπερμαν του Σταρ. Εντάξει, δεν την πιάνει καλά η κάμερα. Είναι το ντόπερμαν του Σταρ, το οποίο είναι 6 χρονών και δυστυχώς διαγνώστηκε ότι πάσχει από στένωση αυχενικού σπονδύλου. Καλά το είπα, σπονδύλου, ναι. Βασίλη, Γιάννη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Ναι. Έτσι. Στένωση αυχενικού σπονδύλου είναι. Και είναι πολύ ευχάριστο το ότι οι άνθρωποι του Σταρ, όλοι εμείς, δεν θέλαμε να ακούσουμε στιγμή για ευθανασία, εφόσον το ζώο μπορεί να ζήσει, να έχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο, να μην πονά και να μην ταλαιπωρείται. Δεν θέλαμε να ακούσουμε για ευθανασία. Ο κύριος Χρήστος Γεωργιακάκης, σε συνεργασία με την διοίκηση, φρόντισε να προμηθευτούμε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και αποτανθήκαμε στον ειδικό, τον Βασίλη Τζιγκούρα, που τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα στο στούντιο. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, και συνεχίζει την πολύ καλή δουλειά, Βασίλη. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο να βοηθάμε. Τη Ρούσκα, πώς την είδες? Τη Ρούσκα την είδα αρκετά δύσκολο περιστατικό. Να πούμε να την κρατήσουμε πολύ για να μην την ταλαιπωρούμε, δεν χρειάζεται. Σίγουρα, ναι. Θα την αποδεσμεύσουμε σε λίγη ώρα. Η Ρούσκα είναι ένα δύσκολο περιστατικό. Ήταν ένα εκπαιδευμένο σκυλί φύλαξης, από ό,τι μου είπαν και οι άνθρωποι του Σταρ, η οποία παρουσίασε αυτή την πάθηση στα 6 της χρόνια και δεν παρουσίαζε μερική παραλυσία. Δηλαδή, στεκότανε και σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί να σταθεί για λίγο μόνη της, αλλά αυτό, σε λίγα δευτερόλεπτα έπεφτε. Ναι, δεν μπορούσε να σταθεί, έτρεμαν τα ποδαράκια της. Αυτό εντάξει, άμα το αφήναμε το ζώο χωρίς αμαξίδιο, θα γινόταν όλο και πιο, θα επιδεινωνότανε. Της φτιάξαμε το αμαξίδιο και μόλις σε 3 μέρες από τότε που το φτιάξα, η Ρούσκα καταρχάς έχει αλλάξει η ψυχολογία της. Τώρα από εκεί και πέρα, σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα την ξεκουράσει αρκετά. Ο Γιάννης θα μας πει για την αλλαγή της Ρούσκας, γιατί εσύ τη βιώνεις, Γιάννη, αφού είσαι ο άνθρωπος που φροντίζει όλα τα σκυλιά του καθημερινά. Έχω δει διαφορά τεράστια, η ψυχολογία είναι ανεβασμένη. Ακόμα το μαθαίνει το καροτσάκι, θα πάρει και το χρόνο του και πιστεύω θα πάει καλά, θα δυναμώσει ο σκυλός. Δεν το φοράει μέσα στο χώρο που κάθεται και κάνει τις ανάγκες κανονικά, δεν έχει άλλα προβλήματα. Θα το δούμε, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά. Βλέπω αγάπη και φροντίδα θετικά. Θέλει. Και πάντα. Αυτό το αφήνουμε ως επιτοπλίστων πάνω σου. Εντάξει. Γιατί έχεις τον χρόνο και την ευθύνη να ασχοληθείς αποκλειστικά με τη Ρούσκα. Τι άλλα σκύλια, σε τι άλλα ζωάκια έχεις φτιάξει, Βασίλη? Έχω φτιάξει σε σκύλους, σε γάτες, σε κουνέλια. Έχω φτιάξει μία αρκούδα σε συνεργασία με τον Αρκτούρο.
Και με το, σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Κέντρο Πειραιά έχω φτιάξει και μια χελώνα πριν λίγες μέρες. Αυτά. Τώρα, αν έχει κάτι άλλο, ναι, ναι. Αν έχει ο Νίκος, πάμε να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω πόσο είναι, Νίκο, μήπως να... είναι μικρό. Ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο κούκλα μου. Μπράβο. Μπράβο. Ούτε μία ζαλή. Τώρα το κατάλαβα. Εν μεταξύ είναι δρομέας. Λοιπόν, είδατε την χελωνίτσα που έκανε τα νέα της βήματα. Να πούμε ότι η χελώνα βρέθηκε φυσικά σε άγρια, έτσι, στη φύση ήταν. Ναι, κοντά, σε κάποια λάνα, στο Χαϊδάρι βρέθηκε. Οι άνθρωποι την είδαν, ας πούμε, με πληγές στα ποδαράκια. Από ό,τι ξέρω και από τους ανθρώπους που τη βρήκανε και από τα παιδιά από το Κτηνιατρικό Πειραιά, πιάστηκε κάπου σε σύρμα, σε σχοινή, κάτι τέτοιο μου είπε και... πιθανότατα στην προσπάθειά της να βγει, τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε και τώρα δεν ξέρω αν κάνει να το πω εδώ ζωντανά. Φαινόταν και τα οστά της. Προφανώς θα είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Τώρα, τώρα αυτό, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν έχουμε κανένα σεβασμό στη φύση, αλλά δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να προβληματιστούμε γι' αυτό. Ας πούμε, έχουμε μια λάνα εκεί στη γειτονιά που μένω εγώ, που κάθε τόσο μπαίνει ένας εξκαφέας. Mm-hmm. Και καθαρίζει τα χόρτα για να μην πιάνουν φωτιά το καλοκαίρι. Υπήρχε μια περίοδο λοιπόν που υπήρχαν χελώνες, δύο-τρεις χελώνες εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν τις είχε αφήσει κάποιος ή αν είχαν βρεθεί εκεί. Και τις έβλεπε. Όταν έβγαζε βόλτα τα σκυλιά, έβλεπε τις χελώνες να κόβουν βόλτες. Προφανώς όταν μπήκε ο εκκαφέας είναι πολύ πιθανό να πήρε και τις χελώνες. Να τις σκότωσε, ναι, ή να τις πήρε μαζί ή να τις τραυμάτισε. Αλλά πάντως βλέπω ότι δουλεύει το σύστημα. Έτσι. Ακόμα και με τη χελώνα. Ναι, πάει καλά. Πήγε καλά με τη χελώνα. Εντάξει, τώρα δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή με τους ανθρώπους, αλλά άμα κρίνω από το πρώτο βίντεο, εντάξει, δεν την είδα και ιδιαίτερα προβληματισμένη. Θα δούμε. Λοιπόν, είπες πριν ότι έφτιαξε ένα πυρικό αμαξίδιο για τον αρκούδο στο Αρκτούρο. Και μπήκα σήμερα στο διαδικτύο και διάβασα ότι οι αρκούδες έκαναν την εμφάνισή τους, έκαναν βόλτα στην πόλη της Καστοριάς. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και θέλω να το θίξουμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο Στεφάνου, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου, για να μας δώσει πληροφορίες γι' αυτό, αλλά να μας εξηγήσει και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να μπορεί να συμβιώνει με ασφάλεια με τις αρκούδες. Κύριε Στεφάνου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ισχύει όντως ότι έκαναν βόλτα οι αρκούδες στην Καστοριά? Ναι, ήταν ένα περιστατικό που έγινε χθες τα μεσάνυχτα. Η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου ειδοποιήθηκε ότι δύο αρκουδάκια ήταν ηλικίας περίπου 1,5 έτους, είναι λίγο πριν την ενηλικίωση, κυκλοφορούσαν στην αστική περιοχή της Καστοριάς, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, και κλήθηκαν φυσικά να επέμβουν. Η ομάδα μέσης επέμβασης όντως έσπευσε μέσα. Ήταν ένα περιστατικό εύκολο μεν στην αντιμετώπιση του, από την άποψη ότι δεν ήταν κοντά ευτυχώς η μητέρα των δύο μικρών, αλλά φυσικά δύσκολο καθώς ήταν μέσα στον αστικό ιστό και χρειαζόταν λεπτοί χειρισμοί, καθώς πλέον ήταν δύο τα αρκουδάκια που και έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε αφενός να τους δείξουμε ότι πρέπει να απομακρυνθούν και ότι βρίσκονται σε περιοχή που δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Αφετέρου να είμαστε σίγουροι, να είμαστε βέβαιοι ότι από τους χειρισμούς δεν θα τραυματιστεί ούτε τα ζώα, αλλά ούτε φυσικά και κάποιος άνθρωπος. Ναι, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς στον Αρκτούρο έχετε σαφέστατα τις γνώσεις να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο περιστατικό. Αλλά ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, τα παλιότερα χρόνια μπορεί να είχαν μια εξοικείωση με τα άγρια ζώα, αλλά τώρα και ειδικά στην πόλη έχουμε ξεχάσει πώς συμβιώνουμε με τα ζώα και μπορεί να προκληθεί πανικός. Ίσως όχι αδικαιολόγητα. Και ίσως το πιο σημαντικό είναι, η πιο επικίνδυνη αρκούδα είναι αυτή που είτε είναι πληγωμένη είτε έχει τα μικρά της, έτσι. Ακριβώς. Η αρκούδα που η μόνη περίπτωση που υπάρχει στην
να γίνει απειλητική ή ενδεχομένως επιθετική μία αρκούδα, είναι ακριβώς να είναι μητέρα που έχει μαζί δύο μικρά και αυτό γίνεται κυρίως για να προστατεύσει τα μικρά και όχι γιατί έχει διάθεση να κυνηγήσει τον άνθρωπο, καθώς είναι γνωστό ότι δεν αποτελεί μέρος της τροφικής της αλυσίδας, συνεπώς δεν αποτελεί και στόχο, δεν αποτελεί θύραμα της αρκούδας ο άνθρωπος. Τα αρκουδάκια ήταν, επειδή είναι σε ηλικία ακόμα παιδική, μπορούμε να πούμε, είχαν διάθεση για παιχνίδι και μάλιστα κάποιες από τις ενέργειες της ομάδας άμεσης επέμβασης δεν τις εξέλαβαν ως αρκετά απειλητικές και γι' αυτό είδαμε ότι ήταν αρκετά εξοικειωμένες και με το όχημα που υπήρχε στην περιοχή. Αλλά ευτυχώς μετά από μια επιχείρηση που κράτησε 4 περίπου ώρες, πήραν το δρόμο προς το δάσος, εκεί όπου πρέπει να κυκλοφορούν. Είναι δύο αρκούδες που έχουν ξαναεμφανιστεί, όχι τόσο κοντά βέβαια στην πόλη της Καστοριάς, αλλά κοντά στην περιοχή που εμφανίστηκαν, δηλαδή περιστατικά τα οποία είναι η γνώση της ομάδας άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου. Και είμαστε σε επιφυλακή συχνά, καθώς έχουμε δεχτεί κλήσεις τα περιστατικά, για να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί. Εντάξει, και είναι σημαντικό, φαντάζομαι ότι η ομάδα επέμβασης, όπως είπατε, έχει τις γνώσεις για να διδάξει κατά κάποιο τρόπο τις αρκούδες να παραμείνουν σε απόσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, για να μην κινδυνεύσουν ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι αρκούδες όμως, τι θα πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος κάνει μια εξόρμηση στη φύση, να το πω έτσι. Εκεί πέρα να πούμε ότι είναι πιο πιθανό, είναι πολύ πιο πιθανό να δει κάποιος, να συναντήσει κάποιος άνθρωπος σε αρκούδα, καθώς εκεί πέρα είναι το φυσικό τους περιβάλλον, είναι εκεί όπου ζουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος άνθρωπος να δει αρκούδα μέσα στο δάσος. Εκεί αυτό που θα πρέπει να κάνει, εφόσον η αρκούδα δεν έχει αντιληφθεί την παρουσία του ανθρώπου, καθώς επειδή έχει πολύ δυνατή όσπληση η αρκούδα ως ζώο, συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι απομακρύνεται πριν τη δει ο άνθρωπος, καθώς φροντίζει ή και η ίδια θέλει να προφυλαχθεί και φροντίζει να απομακρυνθεί από την περιοχή και για να μην διακινδυνεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να δείξει ότι δεν έχει απειλητικές διαθέσεις προς την αρκούδα ο άνθρωπος και ιδιαίτερα αν υπάρχει κάποιο μικρό στην περιοχή εκεί πέρα, δεν θα πρέπει να το πλησιάσει, θα πρέπει να δείξει δηλαδή ότι δεν έχει διάθεση ούτε να τα δει από κοντά, ούτε να τα φωτογραφίσει ενδεχομένως ή οτιδήποτε. Καθώς αυτή είναι μια ενέργεια που η μαμά αρκούδα είναι πολύ πιθανό να εκλάβει ως εχθρική, ως μια ενέργεια η οποία θέτει τη ζωή των μικρών σε κίνδυνο. Ωραία. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε το πολύ καλό έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Πόσο χαριτωμένο λοιπόν και αν είναι ένα αρκουδάκι, μην το πλησιάσετε. Έτσι. Ναι, το ξέρω. Εκτός αν πρόκειται για ανάπηρο. Όχι, και ο αναπηράκος δεν ήταν άντε παιχνιδάκια και τέτοια. Οφείλουμε να σεβαστούμε τη φύση του και να είμαστε προσεκτικοί. Δείξα μας λίγο τα πλάνα, Νίκο, από τον αρκουδάκο που έχει τραβήξει και τα διεθνή. Αυτό δεν είναι αρκούδα, είμαι σίγουρος. Εντάξει, συνεχίζω. Ας πρέπει να πω και μια ξυπνάδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πώς ήταν η εμπειρία σου? Πες μου δύο λόγια, δεν θέλω να εμβαθύνουμε στο θέμα. Δυστυχώς είναι ένα άγριο ζώο και εφόσον υποστεί ένα τόσο σοβαρό τραύμα, δεν μπορεί να επιβιώσει στην φύση. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, και παίρνω πάνω μου το λεγόμενο αυτό, είναι καλό να επεμβαίνει εκεί ο άνθρωπος. Βλέπουμε ότι έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Είναι καλό, εφόσον μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος, να προσφέρει μια καλύτερη ζωή. Ένα, είναι τόσο χαριτωμένο, ρε γαμώ, δεν είναι τόσο κρίμα. Λοιπόν. Τίποτα. Βασικά μια λέξη θα πω. Είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική η εμπειρία. Βλέπεις κάτι το οποίο δεν το συναντάς και στο παρακάτω στενό. Εκτός αν μένεις στην Καστοριά. Εκτός και αν μένεις Καστοριά, Φλόρινα κλπ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις ένα ζώο που δεν, αυτό που είπα πριν, που δεν το συναντάς συχνά, παρά μόνο στην τηλεόραση και σε κάποιες φωτογραφίες ίσως, να αλλάζει έτσι η διάθεσή του.
Είναι φοβερή η αντίδρασή του με τα αμαξιδιό πάνω. Είναι σαν, νιώθει, επιτρέψτε μου, σαν άρχοντας. Είναι φοβερό. Mm. Έχει αυτοπεποίθηση, έχει αυτοπεποίθηση. Κινείται κανονικά σαν να έχει τα ποδαράκια του. Ενώ πριν το αμαξίδιο ήταν, μου γκριζε, παραπονιόταν, του φταίγαν όλα. Mm. Του φταίγαν όλα, έτσι το εκλάμβανα εγώ. Τώρα με το αμαξίδιο είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Και είναι το πρώτο που έχει φτιαχτεί σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο εγχείρημα που έγινε ήταν από εμάς, ας πούμε. Δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Εξεπλάγει με την αντίδρασή του πολύ. Ο κόσμος γενικά, φαντάζομαι, απευθύνεται πλέον σε σένα για να βοηθήσεις τα ανάπηρα ζώα τους. Ναι. Γιατί έχω την αίσθηση, εντάξει, προφανώς δεν γινόταν σε όλες τις περιπτώσεις αυτό, mm-hmm. αλλά όταν κάποιο ζώο ήταν ανάπηρο, πολλοί σκεφτόντουσαν την ευθανασία. Την εύκολη λύση, ας πούμε, της ευθανασίας. Αλλά τώρα εσύ τους δίνεις με τις κατασκευές που κάνεις μια νέα διέξοδο. Ανταποκρίνεται ο κόσμος του μόνο σε αυτό? Και πόσο σημαντικό είναι αυτό που εισπράττεις εσύ σαν συνέστημα? Καλά, αυτό που εισπράττω εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Η γλώσσα του σώματος μερικές φορές είναι πιο συγκλονιστική από το να σου πει κάποιος σε ευχαριστώ. Όπως είχαμε πριν τη Ρούσκα εδώ πέρα, που είχαμε εδώ πέρα τη Ρούσκα, στην αρχή μου ήταν επιθετική. Επιθετική. Τέλος πάντων, εξέφρασε επιθετική συμπεριφορά γιατί δεν με ήξερε. Με το αμαξίδιο μου έδινε φυλάκια. Γιατί είδατε πριν 5 λεπτάκια, ήταν δίπλα μου, ήταν μια χαρά. Είναι φοβερή, σαν να με ευχαριστούσε, με έχει εμπιστευτεί. Έτσι γίνεται με όλα τα ζώα. Με όλα τα ζώα έτσι έχει γίνει. Είτε είναι επιθετικά, είτε είναι φοβικά. Αμέσως μετά το αμαξίδιο αλλάζει η ψυχολογία τους και τυχαίνει να αλλάζει και προς εμένα ή σε όποιον φτιάχνει αμαξίδιο. Νίκο, μας έδειξες το πλάνα, γιατί δεν προσέχω μονίμως το μόνιτορ με το κουνέλι. Έκανες κανένα περίπου αμαξίδιο και σε κουνέλι. Έτσι. Έκανα και για κουνελάκι, ναι. Ναι, αυτή η μικρούλα. Ναι. Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχεις πάρα πολλά βίντεο μέσα στη σελίδα στο mm-hmm. Facebook. Να πούμε ότι η ομάδα στο Facebook είναι Συν 2 Fit. Plus 2 Fit. Δηλαδή. Συν 2 πόδια. Έτσι. Η ομάδα του Βασίλη Τζικούρα. Η σελίδα του, η ομάδα στο Facebook, μάλλον mm-hmm. γιατί δεν είναι σελίδα, η ομάδα στο Facebook. Όπου υπάρχει πλούσιο υλικό από την δουλειά που κάνεις. Υπάρχει πλούσιο υλικό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, να πω δύο λογάκια. Αυτό το βίντεο λέω εδώ. Group. Είναι Ferrari, έτσι. Ναι. Πάει πραγματικά τρέχοντας. Και εδώ ίσως είναι. Τυχερός δεν είναι ο σκύλος, άτυχος είναι. Αλλά ήθελα να πω ότι αν η ανικανότητα στα πίσω πόδια, η αδυναμία να τα κουνήσει, οφείλεται σε ατύχημα, είναι ίσως καλύτερα από την περίπτωση της Ρούσκας, που αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα και ούτως ή άλλως μπορεί δυσκολότερα να κινηθεί, έτσι, από ένα σκύλο ο οποίος θα αντιμετωπίζει απλά πρόβλημα, εννοώ, στα πίσω άκρα. Ναι, από κάποια ατυχηματάκια, ας πούμε, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα από κάποια πάθηση, έτσι, κάποιο αυτοάνωσο ίσως, ναι, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Τι ήθελες να μου πεις όμως πριν και σε διακόψα? Ήθελα να σας πω για το group. Το group αποτελείται στο Facebook από περίπου 12.500 προς 13.000 άτομα. Είναι πολύς κόσμος και το πολύ καλό είναι, και το συγκινητικό μάλλον, είναι ότι τα περισσότερα μέλη βοηθούν ενεργά και δεν έχουμε την επαφή που, εντάξει, τώρα κατά ψέματα βλέπουμε στο Facebook, σε κάποια group, καρδούλες, φυλάκια, σχόλια και αυτό είναι όλο. Σε κάποια περιστατικά, ας πούμε, κακοποίησης, μπειοθεσίας, φιλοξενίας, δηλαδή βλέπουμε απλά κάποια σχόλια και αυτό ήταν, το προσπερνάμε. Στο group συμμετέχουν πάρα πολλά άτομα και πολύ καλά άτομα. Τυχαίνει αρκετά, βέβαια με 12.500 κόσμο δεν μπορώ να τους γνωρίσω έναν έναν, έτσι. Αλλά έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και σε κάποια events που έχω κάνει στο παρελθόν ανταποκρίθηκε πάρα πολύ κόσμος. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα, είναι φοβερή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές δημόσια και θα το ξαναλέω και θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια.
Και τους ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Είναι φοβερή, είναι ενεργή φιλοζωή. Είναι αυτό που λένε ενεργή φιλοζωή. Βοηθάνε, να το πω στα νεοελληνικά, το γουστάρουνε, ας το πούμε αυτό με τα ζώα, όλο αυτό που γίνεται με τα ζώα, το γουστάρουνε να βοηθάνε. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τους χρειάζομαι και θα τους χρειάζομαι κοντά και θα είμαι κοντά τους για ό,τι χρειαστούν. Ωραία, θα μπείτε λοιπόν στο Facebook, στην ομάδα Συν 2 Fit, Plus 2 Fit, Plus το σηματάκι ο σταυρός που λέμε, 2, ο αριθμός 2, Fit, F-E-E-T. Είχες τη φωτογραφία, Νίκο, αν προλάβεις να τη δείξεις, την έδειξες. Είναι η ομάδα του Βασίλη Τζιγκούρα και μπορείτε να μπείτε, να τον βοηθήσετε όσο θέλει και είναι σημαντικό άνθρωποι όπως ο Βασίλης να βοηθούν τα ζώα και να τα γλιτώνουν από την μια λύση που κατά τα άλλα θα έπρεπε να είναι έσχατη της ευθανασίας. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο που έπαιξε και στο δελτίο ειδήσεων του Star για την ευθανασία, γιατί είναι κρίμα. Άνθρωποι που από ό,τι γνωρίζω δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι και κτηνίατος ο δήμαρχος Βόλου, ήταν δήμαρχος Ερών. Δήμαρχος Ερών, μην πω και δήμαρχος Βόλου, γιατί θα βλέπει ο δήμαρχος Ερών. Είναι κρίμα να χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα τη λύση της ευθανασίας. Ευχαριστούμε, Βασίλη, που ήσουν μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλά. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Θα υποδεχτούμε συνέχεια τους επόμενους μας καλεσμένους. Την οργή των φιλοζώων προκάλεσε ο Δήμαρχος Ερών. Επικαλούμενος την εγκατάλειψη σκύλων από τα αφεντικά του στην πόλη του, πρότεινε να γίνεται εθανασία στα αδέσποτα, εφόσον δεν βρίσκεται μέσα σε 6 μήνες νέος ιδιοκτήτης. Σε πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης, όπου η ζωοφιλία είναι στο ζενίθ, όταν τα σκυλιά που είναι στο κοινοκομείο δεν υιοθετούνται για 2, 3, 5, 6 μήνες, ναι, τα κάνουν εθανασία. Εδώ εμείς δεν τολμούμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ακραίοι φιλόζωοι. Αγγελιοφόρο του θανάτου τον χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία σε επιστολή της, στην οποία υπογράφουν και δεκάδες καλλιτέχνες, επιστήμονες, αθλητές, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της showbiz. Ανάμεσά τους ηθοποιοί Άννα Αυριανού, Κατερίνα Γερονικολού, Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Βραγούμη, Μαρία Κορινθίου, Ιρό Λούπη, Ζέτα Μακρυπούλια, Μέμος Μπεγνής, Βίκη Σταυροπούλου και Μαριάννα του Μασάτου. Οι τραγουδιστές Στέλλα Καλή και Μύρο Αναστρατής, ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Δημήτρης Σαραβάκος και ο μπασκετμπολίστας Γιώργος Μπόγρης. Είναι απάνθρωπο και απολύτιστο να τιμωρούμε το θύμα αντί για το θήτη. Αυτή η επίθεση στα αδύναμα πλάσματα που είναι τα ζώα είναι πραγματικά ανησυχητική και πολύ επικίνδυνη. Προβλήματα δημόσιας υγείας επικαλείται η Δημοτική Αρχή. Όταν δεν υιοθετηθούν αυτά τα σκυλιά, τα κάνουν ευθανασία πραγματικά. Τώρα, είναι πολιτισμός ή δεν είναι πολιτισμός, είναι άλλο θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι πολιτισμένοι και όλοι οι άλλοι είναι απολύτιστοι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται να γίνονται ευθανασίες σε ζώα, πόσο μάλλον όταν είναι και υγιή. Όλοι οι Δήμοι πρέπει να έχουν καταφύγιο, αλλά σωστό καταφύγιο. Να τα φροντίζουν, να υπάρχουν οι εθελοντές και οι φιλοζωικές που να πηγαίνουν να προσπαθούν για υιοθεσίες. Ο Δήμος Κηφισιάς έχει παραχωρήσει στους εθελοντές της φιλοζωικής δύο περιφραγμένους φόρους που, όπως βλέπετε, τα 14 συνολικά αδέσποτα ζουν κάθε άλλο παρά σκυλίσια ζωή. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 192 υιοθεσίες. Πάρα πολύ καλός φίλος, ο καλύτερος φίλος. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Να καλωσορίσω στο στούντιο τις ωραίες κυρίες της κτηνιατρικής, την κυρία Χριστίνα Λουκάκη. Καλησπέρα. Έτσι, και την κυρία Αντιγόνη Γιαννακάκου. Δεν μπέρδεψα τα ονόματα. Σωστά. Το κτηνιατρικό κέντρο Πειραιά. Εθανασία, ποια είναι η γνώμη σας? Δύσκολο θέμα. Καλά, είναι δύσκολο θέμα. Πολύ ευαίσθητο θέμα, έτσι. Είναι εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να επιλέγεται μετά από πάρα πολύ σκέψη. Είναι μια λύση, ναι, όταν όμως απαιτείται και όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι ώστε το ζώο, αν δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν έχει ποιότητα ζωής, εκεί ναι. Αν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο και ο ιδιοκτήτης είναι συνεργάσιμος και θέλει, γιατί όχι. Γιατί πρέπει να καταλήξεις αυτή τη λύση. Mm. Αν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Τι υποθέτω ότι... Πάντα με γνώμονα το να μην ταλαιπωρήσεις ένα ζώο και να μην εξευτελίσεις μια ζωή, έτσι. Mm. Με αξιοπρέπεια, ποιότητα... Εντάξει, η καλή ποιότητα ζωής νομίζω θα λέει όλα. Αυτό. Ουσίας, να μην πονάει το ζώο, να μην ταλαιπωρείται, γιατί φαντάζομαι ότι αν πονάει λίγο και με φάρμακα μπορεί να μετριάσει τον πόνο. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το κομμάτι.
Πάντως, νομίζω ότι αυτή είναι η απόφαση, η συμβουλή τέλος πάντων, που πρέπει, ο μόνος που μπορεί να σε δώσει είναι ο κτηνίατρος, έτσι. Σαφώς, πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε τα πάντα, έτσι, ότι μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το ζώο, δηλαδή να καλύψουμε κάποιες ανάγκες ή τον πόνο ή οτιδήποτε. Πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και μετά, ουσιαστικά, να τεθεί το ερώτημα. Mm. Το συμφωνείς από κοινού. Πάντως, εγώ στην αγωνία μου, όταν άνθρωποι χρησιμοποιούν τόσο εύκολα την λέξη, τη λύση της ευθανασίας, έτσι, όταν για την ανθρώπινη υπόσταση δεν θέλουμε ούτε να ακούσουμε για ευθανασία, νομίζω είναι και παράνομη στην Ελλάδα. Και ευθανασία σε ανθρώπους. Στην Ελλάδα δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή, σε ανθρώπους θέλουμε να υπάρχει, όχι όλοι βέβαια, για να μην ταλαιπωρούνται και στα ζώα. Μάλλον δεν επιτρέπουμε να υπάρχει στους ανθρώπους και στα ζώα το απαιτούμε επί της ουσίας. Εντάξει, υπάρχει λίγο το ότι ζορίζομαι να βλέπω το σκυλάκι μου έτσι, δεν μπορώ να το. Υπάρχει ακόμα αυτό στην Ελλάδα. Παρόλο που έχουμε μπει αρκετά και με το Βασίλη τα αμαξίδια, ειδικά στα σκυλιά, και πλέον όχι μόνο στα σκυλιά, θα μας το πει και η κυρία Δουκάκη. Πάλι υπάρχει κόσμος που λέει δεν θα το αντέξω να το δω. Εντάξει. Εκεί λίγο πρέπει να επέμβει ο κτηνίατρος, είναι από κοινού. Συνεργασία κτηνίατρου ιδιοκτήτη πάντα, έτσι. Έτσι, πρέπει να γίνει μια συζήτηση, έτσι πριν, να προετοιμάσουμε φυσικά και ψυχολογικά και τον ιδιοκτήτη, αν πάρθει τέλος πάντων αυτή η απόφαση. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει λίγο ένα περίεργο πέπλο γύρω από αυτή την έννοια, ότι ο κτηνίατρος έχει μια ευκολία στο όλο θέμα, ούτε για μας είναι εύκολο. Δηλαδή, και ειδικά για ζώα που έχουμε πολύ κοντά μας, τα οποία τα έχουμε... Έχεις κουράρει, τα έχεις ναι, δηλαδή, έχεις προσπαθήσει. Και για μας είναι ένα ψυχολογικό βάρος. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Ακριβώς. Παρά μόνο όταν είναι λύση ανακούφισης. Γιατί πολλές φορές είναι εντός αγωγικών ανακούφιση, θεραπεία το να αφήσει ένα ζωάκι να φύγει. Mm-hmm. Όταν δεν μπορείς πλέον να κάνεις κάτι άλλο. Αν όμως μπορείς και άλλοι παράγοντες δεν σου το επιτρέπουν, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και στην περίπτωση νομίζω του βίντεο τώρα που είδαμε, δεν πρόκειται για ανάπηρα ζώα. Πρόκειται απλά για αδέσποτα ζώα τα οποία δεν βρίσκουν υιοθεσία. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί υπονοήθηκε ή ακούστηκε ότι στο εξωτερικό μετά από 6 μήνες, ξέρω εγώ, 3 μήνες, από ένα χρονικό διάστημα που δεν βρουν υιοθεσία, τα θανατώνουν. Δεν το ξέρω, μπορεί και να ισχύει. Πάντως, όταν ένα ζώο είναι απολύτως υγιές, είναι κρίμα να επιλέγεται έτσι, αυτή η λύση. Πάντως, φαντάζομαι ότι και εσείς στο κτηνιατρίο, στο κτηνιατρικό κέντρο Πειραιά, θα έχετε πάμπολες περιπτώσεις και αδέσποτα, δεν σας φέρνουν. Βεβαίως. Είναι μεγάλο το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Είναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινώς και το πρόβλημα δεν είναι ότι μόνο τα αδέσποτα που κουράρει τέλος πάντων η κυρία Γιανακάκου και οι άλλοι συνεργάτες, είναι και ότι ο κόσμος δυστυχώς αφήνει και κάποια ζώα που ήταν κατοικίδια στο δρόμο. Ή δεν στηρώνουμε. Δεν στηρώνουμε, αφήνουμε στον δρόμο, δεν βοηθάει σχεδόν κανένας ή όσοι βοηθούν, βοηθούν με τα ελάχιστα μέσα στο οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ξεκινάει από όλους μας, δεν μας φταίει κανένας σε αυτήν την περίπτωση. Δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο οι φιλοζωικές, δεν είναι μόνο η κτηνία, δεν είναι όλοι μαζί. Όταν κάποιος επιλέγει να αφήσει το ζώο του στον δρόμο, δεν γεννήθηκε κανένα ζώο στον δρόμο, κάπως βρέθηκαν στον δρόμο. Έτσι. Δεν έγινε μια γέννα στον δρόμο, κάποιος άφησε το ζώο του αστήρωτο. Οπότε... Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα. Θα τελειώσει η εκπομπή. Γιατί θα σου πω, μα εγώ θέλω το ζώο μου να νιώσει τη χαρά του σεξ, να γίνει μάνα. Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα αν κάποιος το θέλει, αλλά μετά υπάρχει και το μετά. Αναλάβει και τις ευθύνες. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς αδέσποτα πρέπει να γίνονται και κάποια εξωτικά είδη, τα οποία ούτε καν υπάρχουν κανονικά στη φύση. Και είναι και πολύ συνηθισμένο τώρα. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή το να βρίσκεις ένα αδέσποτο ιγκουάνα, π.χ. Ένα αδέσποτο κουνέλι. Ένα αδέσποτο κουνέλι. Ένα κλουβάκι γεμάτο ποντίκια. Κατοικίδια ποντίκια. Όλα αυτά τα θέλουν. Και όποιοι πιστεύουν ότι το κουνέλι ή το ιγκουάνα θα μπορέσει. Μπορεί να επιβιώσει κιόλα, δεν ξέρω. Έτσι, ο ψήφος κροκόδηλος πάντως στη λίμνη. Δεν επιβίωσε. Δεν επιβίωσε. Έτσι. Γιατί το λέω, γιατί εκεί στη γειτονιά, πάλι στο πάρκο που έλεγα πριν. Με τη χελώνα είχα δει κάποια στιγμή και κουνέλια. Ναι. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Δυστυχώς. Τι γίνεται. Και δεν πιανόντουσαν φυσικά. Και αναπαραγάγονται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν νομίζω, γιατί μάλλον είτε με τα πολλά κρύα, είτε. Καλά, σαφώς. Ίσως οι αδέσποτοι σκύλοι τα έφαγαν, δεν ξέρω. Πάντως μην αφήνετε δηλαδή τα ζώα στη φύση και νομίζοντας ότι θα μπορέσουν να επιβιώσουν, γιατί δεν μπορούν. Είναι και αυτό με τα καναρίνια που λένε. Οπότε ζήσει ένα κλουβί. Ας το αφήσουμε ελεύθερο. Το πιθανότερο είναι να μην μπορέσει να επιβιώσει. Ακριβώς. Λοιπόν, εξωτικά είδη.
τι εξωτικά είδη σας έχουν φέρει στο κτηνιάτριο. Τώρα με αυτή την έννοια, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο, είναι μια έννοια η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα ζώα τα οποία δεν θεωρούνται οικόσιτα, κατοικίδια, όπως είναι ο σκύλος, η γάτα. Και ναι, το κουνέλι είναι σε αυτή την κατηγορία ακόμα. Τροπικά είδη, όπως είπα και πριν, ερπετά πολλά, χαμστεράκια με άλλα μικρά θηλαστικά, το ενδικό χειρίδιο. Αυτά είναι τα πιο σύνηθες. Σαφώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, γιατί στον κόσμο αρέσει ο πλουραλισμός, τους αρέσει το περίεργο. Ένα φίδι που είδα κάπου, δεν ξέρω αν το έχουμε. Ναι, και φίδια αρκετά. Αυξάνονται συνέχεια και οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα ερπετά, έτσι, γιατί στην αρχή, μάλλον παλιότερα, τα θεωρούσαν και αποκρουστικά. Αλλά πλέον, με όλα αυτά τα χρώματα και όλα αυτά τα περίεργα, τέλος πάντων, σχέδια κτλ., έχει τραβήξει πολύ κόσμο. Τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά. Σαφώς υπάρχουν και εξαιρέσεις που φέρνουν από το εξωτερικό συνήθως άνθρωποι. Με χαρτιά εννοώντας πάντα, έτσι, με βάση τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Τώρα που είπα φίδι, δεν ξέρω αν έχεις Νίκο το βίντεο που σου έστειλα. Το είδα σήμερα στο διαδίκτυο με το φίδι στο αεροπλάνο. Αυτό εδώ είναι. Ήταν μια πτήση κάπου στο Μεξικό. Εκεί που καθόντουσαν οι άνθρωποι, λοιπόν, βλέπουν αυτό το φίδι. Τώρα κάποιος το είχε στις αποσκευές του. Ποιος ξέρει, δεν μπορείς να γνωρίζεις. Όπα! Και μόλις πέφτει το φίδι, γίνεται χαμός. Φεύγουν όλοι έξω. Ναι, υπάρχει και ταινία, ναι, δεν θυμάμαι. Snake Plane, κάπως έτσι λεγόταν. Τώρα η πτήση των φιδιών. Αλλά αυτό δεν είναι ταινία, είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι πολλά τα εξωτικά. Εύκολα φτάνει στην Ελλάδα, λοιπόν, με την πτήση. Κατεβαίνει στα σπάντα, παίρνει ένα ταξί και έρχεται στην Ελλάδα. Έτσι. Και αυτά λέγονται ξενικά είδη, γιατί αυτό ουσιαστικά έχει έρθει ναι, από το εξωτερικό, αλλά πέρα από αυτό ήταν ελαφρεπιβάτης, να το πω και έτσι. Και δυστυχώς εισβάλλουν στα δικά μας, τέλος πάντων, ναι, ακριβώς, και κάνουν και ζημιές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την πιο μεγάλη εντύπωση από ζώο που σας έχουν φέρει στο κτηνιατρίο, τι σας έχει κάνει? Το ρακούν. Το οποίο... Ακριβώς. Βέβαια, με χαρτιά, ξαναλέω. Το είχαμε δηλαδή άνθρωποι εδώ με χαρτιά κανονικά, γιατί νομίζω στην Ελλάδα είναι θεωρητικό. Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο ζωολογικό κήπο, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω της Κέρκυρας, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να υπάρχουν κάποια στην Κέρκυρα. Ακριβώς. Εντάξει, δεν το θεωρείς κατοικίδιο. Πραγματικά είναι ένα είδος πολύ αξιοπερίεργο. Είναι πραγματικά. Εκεί το έχουν σε πολύ. Ναι. Κατοικίδιο όμως κανονικά, με κλινικές. Νομίζω στην Αμερική κυρίως. Και κλινικές νομίζω μας είχαν πει κανονικά. Και το είχαν και σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή με φυσικό περιβάλλον. Όσο μπορείς φυσικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Το πιο τρομακτικό, ή δεν επιτρέπεται στις κτηνιάτρους να τρομάζουν με... Τώρα, τρομακτικό. Έχει ίσως τον καναβό, 5 μέτρα, ξέρω. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Ότι είναι τρομακτικό. Δεν ασχολούμαι με ζωολογικά ζώα, έτσι. Δεν μας φέρουν καμιλοπαρδάλεις και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι κάτι. Επίθεση όμως και αυτά υπάρχουν. Πολλοί τα έχουν ως κατοικίδια. Θα πω κάτι. Δεν είναι ωραίος όρος τρομακτικό. Γιατί και τρομάζει τον κόσμο. Δεν τρομάζουν. Αυτά τα ζώα πρώτα απ' όλα δεν τα θεωρώ τόσο ζώα επικίνδυνα όπως το θεωρεί ο απλός κόσμος. Δηλαδή και τα περισσότερα πρώτα απ' όλα δεν είναι δηλητηριώδη. Τα πιάνεις πολύ εύκολα και ειδικά τα φίδια είναι πολύ παρεξηγημένα, να το πω και έτσι. Τρομακτικό όχι. Επιθετικό, ναι, υπάρχουν ζώα. Πώς και σκύλους και τα έτσι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Απλά είναι τι εξοικείωση έχει ο καθένας με το κάθε είδος του ζώου. Σίγουρα. Και τα περισσότερα ζώα γίνονται επιθετικά όταν είναι. Πολύ πιο επιθετικό μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις φωτογραφία με το γεράκι, αν την έδειξες. Αυτό το γεράκι νομίζω δεν είναι φωτογραφία που μπήκε κατά λάθος. Είναι, σε εσάς είναι αυτό? Έχει έρθει βέβαια, μας έχουν έρθει κάποια αρπακτικά είδη. Εντάξει, με προβλήματα ή και όχι. Δηλαδή και για προληπτικούς ελέγχους. Η αιρακοτροφία είναι ένας καινούριος τομέας, θα έλεγα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ακολουθεί. Και ασχολείται και ασχολείται. Και πολύ καλά. Έτσι. Και είναι ένα. Θέλει βέβαια πάρα πολλές ώρες να διαθέτεις αυτά τα ζώα. Δηλαδή δεν είναι όπως ένα ειδικό χειρίδιο, θα το βάλεις στο κλουβάκι του και θα μείνει εκεί. Θέλει να το πετάς, θέλει εξοικείωση. Ναι, βέβαια. Θέλει... Και το ιδιοκτήτη βασικά, νομίζω. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ναι. Εντάξει, για τους υπόλοιπους μπορεί να θεωρούνται αξιοπερίεργο όλα αυτά που μας έρχονται στο ιατρείο και για την κυρία Γιαννακάκου, η αλήθεια είναι, στην αρχή ήταν. Αλλά εντάξει, πλέον είναι μέρος της ρουτίνας μας. Πριν κλείσουμε και δούμε ένα βίντεο που έπαιξε πίσω στο δελτίο του Star, στο κεντρικό δελτίο του Star για τις φόλες, θα ήθελα να μου πείτε τι μπορεί να κάνει κάποιος αν υποψιαστεί ή αν δει ότι το σκυλάκι του έχει δηλητηριαστεί. Γιατί πολλοί προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με τα δέσποτα,
πετώντας φόλες. Έτσι. Και δυστυχώς, φυσικά και είναι κρίμα τα δέσποτα σκυλάκια να χάνουν τη ζωή τους έτσι, αλλά κινδυνεύουν και τα δεσποζόμενα. Δεν χάνουν μόνο, ακριβώς. Κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μια απειλή που είναι δηλαδή, πολύ έντονη. Πολλές φορές βγάζω τα σκυλιά μου βόλτα και φοβάμαι κίνδυνος. Να τα αφήσω ελεύθερα, γιατί μπορεί να φάνε κάτι και τι μπορούμε κίνδυνος. Να κάνουμε τέλος πάντων. Τι προβλέπετε. Καταρχήν να μάθουμε να αναγνωρίζουμε λίγο τα συμπτώματα. Γιατί η φόλα είναι πολύ γενικός όρος. Αν μιλάμε για την καθημερινή αυτή με την οποία ερχόμαστε σε επαφή, τα πιο συχνά περιστατικά που είναι λιπάσματα ουσιαστικά, έτσι, να μάθει ο ιδιοκτήτης να αναγνωρίζει τα συμπτώματα, περίεργο τρέμουλο, περίεργη εμετή, σάλια, ίσως επιθετική συμπεριφορά. Γενικά καλό θα είναι οτιδήποτε μας κάνει εντύπωση να μιλάμε με τον κτηνίατρο. Δεν είναι κακό, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση, χαζό σύμπτωμα. Να μιλάμε με τον κτηνίατρο για να μπορούμε να μας μάθει να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα και από εκεί πέρα πρώτη επικοινωνία μαζί του να μας καθοδηγήσει, να μας δώσει οδηγίες. Δεν χρησιμοποιούμε σκευάσματα ανεξέλεγκτα και μόνοι μας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Αυτό που όχι. Λένε ότι πρέπει να έχεις μια ένεση ινσουλίνης, νομίζω. Όχι, ατροπίνη, η οποία κυκλοφορεί κακώς. Δεν είναι αντίδοτο η ατροπίνη στη φόλα. Mm. Είναι αντίδοτο σε συγκεκριμένη φόλα. Καταρχήν, είναι καρδιοφάρμακο η ατροπίνη. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν το ζώο έχει συγκεκριμένα συμπτώματα. Αλλιώς μπορεί να αποβεί μοιραία. Και δεν δίνουμε σκευάσματα διάφορα για να προκαλέσουμε μετό. Είναι προτιμότερο να μιλήσουμε με τον κτηνίατρο ή να τον έχουμε ρωτήσει από πριν τι πρέπει να κάνω εξατομικευμένα στο δικό μου το ζώο. Ακούω μια φωνή από το υπερπέρα να με ρωτάει ακριβώς αυτό. Μου λέει: μπορούμε να προκαλέσουμε μετό στο ζώο μας. Λογική ερώτηση. Ναι, και εγώ θα μόνο υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο με συγκεκριμένα σκευάσματα. Δηλαδή, μην σώσουμε ένα ζώο από φόλα και το χάσουμε από εισρώφηση, επειδή θα έχει κατεβάσει οτιδήποτε απλά, εκείνη την ώρα. Πολλές φορές συμβαίνει κάτι, χτύπα ξύλο. Μας πιάνει πανικός. Mm-hmm. Δεν βρίσκουμε τον κτηνίατρο. Καταρχήν, ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Ναι, οπότε πάντα. Υπάρχουν κτηνιατρία τα οποία είναι εφημερεύοντα, υπάρχουν κινητά, κτηνιατρία τα οποία εφημερεύουν, κλινικές, νοσοκομεία ζώων, που μπορούμε να απευθυνθούμε και να βρούμε λύση άμεσα. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Σε ολονόμητα κατοικίδια και μη. Να δούμε ένα ζωάκι στον δρόμο το οποίο να έχει πάθει κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Το να μας πιάσει πανικός εκείνη την ώρα, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να χάσουμε το ζώο. Το πρόβλημα τώρα στην ερώτηση αυτή που τέθηκε με το θέμα του έμετου είναι ότι και τι ακριβώς είναι αυτό που έχει φάει το ζώο. Τι γιατί έχει αν είναι φάει, η γυαλιά, το να προκαλέσει έμετο, πολύ χειρότερο. Θα κάνει χειρότερη την κατάσταση. Ακριβώς. Ναι, πολύ ωραία κουβέντα, αλλά πρέπει να τα γνωρίζουμε και αυτά. Έτσι βέβαια, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι προλάβαμε, είπαμε αρκετά πράγματα. Καλύψαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια άλλη στιγμή και άλλα. Να πούμε και για τα σεμινάρια. Βεβαίως. Τι σεμινάρια είναι αυτά, μην πω καλιά κοτσάνα. Σεμινάρια υπάρχουν διαφορών ειδών. Σεμινάρια κάνω κυρίως και για εκτροφής, δηλαδή δεν είναι μόνο κτηνιατρικά σεμινάρια. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται, είναι χομπίστες τέλος πάντων, είτε με καναρίνια είτε με άλλα στρουθιόμορφα. Και θα υπάρχουν και στο μέλλον και ακόμα περισσότερα. Όσοι δηλαδή ασχολούνται ή έχουν κάποια, είναι ωραίο να τα παρακολουθήσουν. Να πάρουν πληροφορίες γενικού και ευρέως φάσματος. Το κτηνιατρικό κέντρο Πειραιά εφημερεύει. Ναι, είναι 24 ώρες. Αχρίαστο να είναι. Είναι εκεί. Πάμε να δούμε το θέμα που έπαιξε με τις φόλες. Εμείς σας αφήνουμε εδώ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι υπεύθυνοι των αδέσποτων ζώων στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής. Νεκρά ζώα στη μέση του δρόμου, δηλητηριασμένα από φόλα. Ακόμα πιο σοκαριστικές όμως είναι οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Facebook η εθελοντική ομάδα του Δήμου με ένα από τα νεκρά σκυλιά. Είχε γεννήσει πρόσφατα. Τα τρία κουτάβια κάθονται δίπλα στο άψυχο κορμί της μητέρας τους, που λίγες ώρες πριν ξεψύχησε από φόλα. Εγώ αυτό που είδα είναι φόλας. Υπάρχουν οι κάτοικοι που αντιδρούν γιατί υπάρχουν σκυλιά. Και υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι αντιδρούν γιατί υπάρχουν οι δολοφόνοι των σκυλιών και οι φόλες. Τα αδέσποτα σκυλιά που δηλητηριάστηκαν ήταν ελεγμένα, στυρωμένα, τσιπαρισμένα και δηλωμένα στον αρμόδιο φορέα. Έφεραν και ειδικό κολάρο, ενώ όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι, δεν αποτελούσαν κίνδυνο γιατί κυκλοφορούσαν έξω από το χωριό. Πέτα κάθαρα ζώα. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, δεν υπήρχε καμία παράβαση. Βρισκόταν σε περιοχή η οποία επιτρέπει η νομοθεσία να βρίσκονται τα ζώα, όχι σε πλατείες, όχι σε νοσοκομεία. Στη Χαλκιδική τα κρούσματα θανάτου αδέσποτων σκυλιών από φόλες είναι συχνά. Οι υπεύθυνοι των Δήμων μάλιστα είχαν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να σταματήσουν να δηλητηριάζουν τους σκύλους. Δυστυχώς όμως κάποιοι δεν τους άκουσαν. Είναι σαν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο, είναι ακριβώς το ίδιο. Καλό είναι να το σταματήσουμε όλο αυτό. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, το δηλητήριο που σκότωσε τα 4 σκυλιά στη Χαλκιδική ήταν εξαιρετικά δυνατό και έδρασε μόλις σε λίγες ώρες.